Καθώς όντως πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο για τη δικαιοσύνη με αρκετές και παντελώς άσχετες μεταξύ τους διατάξεις, πολύ μεγάλο μέρος των οποίων μπήκε και μετά την διαβούλευση στο νομοσχέδιο, η επί της αρχής τοποθέτηση δεν μπορεί βέβαια να περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα που εκτιμάμε τέλος πάντων ότι έχουν και μια κάποια παραπάνω βαρύτητα. Ο βασικός κορμός του συζητούμενου νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο διαφόρων ευρωενωσιακών οδηγιών που αφορούν το ποινικό δίκαιο, ενώ σε αυτά υπάρχουν βέβαια και άλλες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης, στην οποία θα αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στην κατάρθων συζήτηση. Οι συγκεκριμένες οδηγίες, όπως και η πληθώρα των αντίστοιχων, τις οποίες έφεραν για ψήφιση όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα μάλιστα η τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ, εντάσσονται και συμβάλλουν στην παραπέρα οικοδόμηση του γνωστού χώρου ελευθερίας, ασφάλισης και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξυπηρετεί τη θωράκιση των συμφερόντων του ευρωενωσιακού κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων των κρατών μελών της. Αποτελούν μέρος της διαδικασίας υλοποίησης της αρχής της αμοιβαίας δικαστικής αναγνώρισης ως θεμελιώδους αρχής για την οικοδόμηση αυτού του αντιδραστικού χώρου. Στην αιτιολογική έκθεση είναι αξιοσημείωτη μια ομολογία από τη μεριά της κυβέρνησης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σχετικά με μέτρα που διευκόλυναν την άσκηση ποινικής δίωξης. Είναι καιρός, λέει η αιτιολογική έκθεση, να αναλυφθεί δράση ώστε να βελτιωθεί η ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα αυτά και στην προστασία των ατομικών δικαιονομικών δικαιωμάτων. Ομολογείται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο αυτό που κατήγγειλε από την αρχή το ΚΚΕ, ότι οι ρυθμίσεις δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας που προωθούνται εδώ και δύο και πλέον δεκαετίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολύνουν μεν την άσκηση των ποινικών διώξεων, ωστόσο έθιγαν και θίγουν ακόμη και αυτά τα αστικά ατομικά δικαιώματα, ουσιαστικά και δικονομικά. Επιπλέον, ενώ γενικά διακηρύσσεται ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είναι η προστασία των ατομικών δικονομικών δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, την ίδια ώρα εισάγονται μια σειρά ποινικές διατάξεις, όπως έγινε και στους νέους ποινικούς κώδικες, που συρρυκνώνουν και καταστρατηγούν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Ειδικότερα σε σχέση με τις οδηγίες που έρχονται προς ενσωμάτωση, στην οδηγία 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι κατηγορούμενοι, πρόκειται μεν για μια οδηγία που αξιοποιείται για να προωθηθεί το δίθεν ευαίσθητο προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση. Στην πραγματικότητα όμως κρύβεται για ακόμα μια φορά η πραγματική αιτία που γεννά την παιδική και νεανική εγκληματικότητα. Άλλωστε, σε όλα τα βασικά ντοκουμέντα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως και γενικότερα την εγκληματικότητα, μια σειρά αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα, όπως η εγκατάλειψη του σχολείου, η κοινωνική περιθωριοποίηση και άλλα, ακόμη και όταν αναγνωρίζονται ότι συμβάλλουν σε αυτή την νεανική εγκληματικότητα, αναγορεύονται ως αιτίες και όχι ως συμπτώματα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπως πραγματικά είναι, και γεννούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Απ' την άλλη μεριά, η ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας δεν εντάσσεται σε μια συνολική αντιγκληματική πολιτική με ευθύνη του κράτους που θα δίνει έμφαση στην πρόληψη, τη διαπαιδαγώγηση και την ομαλή επανένταξη των παραβατών ανηλίκων στην κοινωνία, αφού κάτι τέτοιο αποτελεί κόστος για την αστική τάξη και το κράτος της. Έτσι, προβλέπονται μια σειρά μέτρων χωρίς την αναγκαία και αντίστοιχη πρόβληψη για χρηματοδότηση όσον αφορά κρατικές, κοινωνικές υποδομές, στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό και άλλα, όταν σήμερα είναι γνωστές και δεν αντιμετωπίζονται οι μεγάλες ελλείψεις ή υποστελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα ζητήματα των ανηλίκων. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που προωθούνται με το νομοσχέδιο, πρέπει να επισημάνουμε από τη μία μεριά ότι αφορούν ένα περιορισμένο μόνο κύκλο αδικημάτων, για τα οποία προβλέπεται ποινή τουλάχιστον 6 μηνών, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ποινικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται οι ανήλικοι σήμερα, κλοπές, σωματικές βλάβες, πλαστογραφίες κλπ., δεν περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, και απ' την άλλη,
αφορούν ουσιαστικά τη θέσπιση ελάχιστον και μόνο κανόνων για τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ποινική διαδικασία. Όπως ομολογείται και στην αιτιολογική έκθεση, θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες για τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ποινική διαδικασία και μάλιστα αυτοί με περιορισμούς και εξαιρέσεις, που ουσιαστικά συρρυκνώνουν τα σχετικά δικονομικά δικαιώματά τους. Τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, το δικαίωμα του ανηλίκου στη συνδρομή δικηγόρου, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις και κατά την προδικασία μπορεί και να στερηθεί. Το δικαίωμα στην ατομική αξιολόγηση, το οποίο όμως δεν είναι πάντοτε υποχρεωτικό. Το δικαίωμα όταν κρατείται σε αστυνομικά τμήματα ο ανήλικος να κρατείται χωριστά από ενηλίκους κρατουμένους, στο οποίο όμως η διάταξη επιτρέπει ουσιαστικά να καταστρατηγείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Το δικαίωμα του ενηλίκου κατηγορουμένου στην υπεράσπιση του στο ακροατήριο όταν δικάζεται μπορεί να καταστρατηγηθεί αφού προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής απομάκρυνσης του ενηλίκου από το ακροατήριο. Είναι επίσης τουλάχιστον προβληματική η διάταξη για την οπτικοακουστική καταγραφή της εξέτασης του ανηλίκου, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένα εγκλήματα, αλλά και γενικά όταν δεν παρίσταται δικηγόρος και όταν το παιδί έχει στερηθεί την ελευθερία του. Στη διάταξη αυτή, παρότι δεν αναφέρεται ρητά, είναι γνωστό ότι προβάλλεται ως αιτιολόγηση η ανάγκη οπτικοακουστικής καταγραφής προκειμένου να γίνει η εξέταση με τρόπο σύνομο, χωρίς να ασκείται ψυχολογική, λεκτική, σωματική βία και άλλα. Όμως, αφενός, η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου ελέγχεται ουσιαστικά, αφού η πίεση, η βία, η απειλή και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι προλαμβάνει μπορεί να έχουν προηγηθεί εκτός κάμερας και αφετέρου δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τη χρήση του οπτικοακουστικού αυτού υλικού από τις διοκτικές αρχές και σε άλλες περιπτώσεις. Θα αναφερθούμε στα ζητήματα αυτά πιο διεξοδικά και στην κατάρθρωση συζήτηση, γιατί θεωρούμε ότι έχουν αρκετά προβληματικά σημεία. Για την οδηγία 2017, κάθετος 1371, σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης μέσω του ποινικού δικαίου σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει καταρχήν να τονίσουμε ότι η υπεράσπιση μέσω και της ποινικής νομοθεσίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βέβαια διαδικασία απαραίτητη στα πλαίσια του ενδομονοπωλιακού ανταγωνισμού. Αντίθετα, όχι μόνο κανένα θετικό αποτέλεσμα ή όφελος έχει ή πρόκειται να έχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αξιοποιείται για τη λήψη μέτρων στην κατεύθυνση της ποινικοποίησης των εργατικών και λαϊκών αγώνων, της ριζοσπαστικής σκέψης και άλλα. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε επιπρόσθετα μέσω της ενσωμάτωσης της οδηγίας στο Εθνικό Ποινικό Δίκαιο την εξομοίωση του εθνικού δημοσίου συμφέροντος με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά δηλαδή περαιτέρω εισχώρηση του ευρωνησιακού δικαίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, στην παράγραφο 5 αυτής, ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα ικανοποιείται καλύτερα και η απορρέωσα από το πρωτογενές δίκαιο και την ενωσιακή νομολογία επιταγή εξομοίωσης της ποινικής προστασίας της ενωσιακής περιουσίας με την προστασία που παρέχεται στην ελληνική δημόσια περιουσία, οδηγώντας ουσιαστικά στη διεύρυνση του αξιοπίνου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. Έτσι, όχι μόνο αναγνωρίζεται και ενισχύεται γενικά η νομική προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οντότητας, αλλά κυρίως αναγνωρίζεται και ως υποκείμενο θύμα ποινικών αδικημάτων σε βάρος της από πρόσωπα, ιδιώτες, ακόμα και από υπουργούς. Επιχειρείται και με σοβαρές ποινικές κυρώσεις, πέρα από τα πρόστιμα που ήδη προβλέπονται, να προστατευτούν τα κεφάλαια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη με βάση τις κύριες πολιτικές της κατευθύνσης σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις λεγόμενες επιλέξιμες δαπάνες, στερώντας ουσιαστικά ακόμα και την παραμικρή ευελιξία σε σχέση με τη διαχείριση των σχετικών κονδυλίων. Επιβεβαιώνεται επιπλέον η κατεύθυνση για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρόλο που η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι ήδη υφίσταται στη σχετική ελληνική νομοθεσία κατ' επιταγή προγενέστερων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο βέβαια και δεν απαιτεί την ενσωμάτωση των άρθρων 15 και 17 της οδηγίας. Στη συνέχεια, για την οδηγία 2.17 του κάθετος 541, καθώς και των σχετικών αποφάσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι γνωστό ότι με την ενσωμάτωση και αυτής της οδηγίας για το ζήτημα για την λεγόμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία,
αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θωρακίσει ακόμα περισσότερο την εξουσία του κεφαλαίου, αυστηροποιώντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της. Έχει διαφανεί άλλωστε και από τις τελευταίες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί Νέας Δημοκρατίας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν όλα τα αστικά κόμματα της χώρας μας στον εξυγχρονισμό του νομικού οπλοστασίου του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία έκοψαν και έραψαν από κοινού όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που εισήχθησαν στο νέο ΠΚΑΠΑ, όσο και ειδικότερα στο άρθρο 187 για την τρομοκρατία. Εντελώς ενδεικτικά, υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις προγενέστερες διακηρύξεις του περί κατάργησης του τρομονόμου, με το νέο ποινικό κώδικα τελικά διεύρυνε το πεδίο των αδικημάτων που αυτός καταλαμβάνει, ενώ παράλληλα εισήγαγε και νέα αδικήματα, όπως το αδίκημα της στρατολόγησης μελών και της δημόσιας ή μέσω διαδικτύου απειλής τέλους τρομοκρατικής πράξης, διέγερσης διάπραξης κλπ. Αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία αφενός διατήρησε τις αντιδραστικές αυτές αλλαγές και αφετέρου πρόσθεσε νέα διάταξη στο 187α, εντάσσοντας στο τρομονόμο το αδίκημα της πραγματοποίησης ταξιδιού, το οποίο διευρύνεται ακόμα περισσότερο με την παρούσα οδηγία. Ο κίνδυνος να αξιοποιηθούν τέτοιου είδους διατάξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν είναι γνωστή η προσπάθεια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξουν στον όρο τρομοκρατία και κάθε ριζοσπαστική προοδευτική σκέψη που αμφισβητεί αυτό το σύστημα. Είναι φανερή ανησυχία των κυρίαρχων τάξεων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας ενώπιση των εργατικών και λαϊκών αντιδράσεων που γνωρίζουν ότι θα προκύψουν από την πολιτική τους και ιδιαίτερα σήμερα όπου έχουμε ήδη εισέλθει σε μια νέα περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που λαμβάνουν με αφορμή την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τα οποία ήρθαν για να μείνουν, θα βρουν απέναντί τους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και για το λόγο αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Αναφέρουμε κάποιες βασικές ρυθμίσεις που εισάγονται στην κατεύθυνση αυτή με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα τοποθετηθούμε πιο διεξοδικά στην κατάρθρον συζήτηση. Αυτές αφορούν ειδικότερα το άρθρο 32, με το οποίο τυποποιείται ως αυτοτελές έγκλημα η διοργάνωση ή η διευκόλυνση τρίτου να ταξιδέψει, αν κριθεί ότι αυτός είχε σκοπό τη διάπραξη κάποιας τρομοκρατικής πράξης, ακόμα και στην περίπτωση δηλαδή όπου τελικά δεν διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα στη χώρα προορισμού. Η εν λόγω διάταξη ουσιαστικά εισάγει στο ποινικό δίκαιο ένα κυνήγι μαγισσών, διευρύνοντας απαράδεκτα το πλαίσιο ποινικής καταστολής, ακόμα και σε προπαρασκευαστικές πράξεις. Η ποινικοποίηση των ταξιδιών, βέβαια στο πλαίσιο της τρομοκρατίας, δεν είναι καινούργια για την ελληνική νομοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία με τις τελευταίες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα εισήγαγε την παράγραφο 7 στον τρομονόμο, ποινικοποιώντας μέχρι και την πραγματοποίηση ταξιδιού όταν θα εικάζεται ότι γίνεται με σκοπό την εκπαίδευση για τέλειες τρομοκρατικών πράξεων. Ήταν τροχιοδεικτική εξάλλου η απαράδεκτη πρωτόδικη δικαστική απόφαση που αφορούσε τη γνωστή υπόθεση με το συγκατηγορούμενο και σύντροφο της Συριάνας, στο σκεπτικό της οποίας αξιολογήθηκε ως ένδειξη ενοχής του ένα ταξίδι του στην Ισπανία. Την απόφαση αυτή, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία τη μετουσίωσε σε νομοθετική διάταξη. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας, θα τιμωρείται και όποιος διευκολύνει την πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού. Τα άρθρα 34 και 35, με τα οποία αυξάνονται εξοντοτικά τα όρια των ποινών. Με τις διατάξεις αυτές, τα αδικήματα της εκβίας και πλαστογραφίας, ακόμα και αν τελέστηκε στην πλημεληματική τους μορφή, αναβαθμίζονται σε κακουργήματα, αν κριθεί ότι εντάσσονται στο πλαίσιο του 187α. Το άρθρο 36, με το οποίο διευρύνεται η έκταση και το βάθος της ευθύνης του νομικού προσώπου, η οποία φτάνει μέχρι και στην έλλειψη εποπτείας του σε πρόσωπο ιεραρχικά υπαγόμενο σε αυτό. Για τους παραπάνω λόγους, καθώς και για άλλα ζητήματα που θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά στην κατάρθρον συζήτηση, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και επιφυλασσόμαστε για την τοποθέτησή μας στα επιμέρους άρθρα. Ευχαριστώ.